Αλήθεια, τι σκέφτεται ένας άντρας όταν ταξιδεύει μόνος του με το αυτοκίνητο, την πεθερά του? Και δεν νομίζω, όσο καλή και να είναι, τον επιλοχία του όταν ήταν φαντάρος. Όχι ρε παιδιά, τη γυναίκα του. Πιθανόν άμα είναι νιόπαντρος και στα πρώτα χρόνια και ακόμα τα μέλια είναι νοπά. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι και εγώ βέβαια, και να το σκέφτεστε πώς να το επικοινωνήσουμε, δεν σας ακούω. Αλλά πιστεύω ότι ένας άντρας... Ζένη μου, και ό,τι σε σκεφτόμουν, δεν το πιστεύω. Και άμα θέλει κάτι κάποιος πολύ, γίνεται. Ευχαριστώ που ήρθες στο Traction. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Καταρχήν να οδηγήσω. Α, δεν έχει κλειδί. Το κλειδί είναι εδώ, Τζένι. Το κλειδί είναι αυτό. Απατάω αυτό. Έχει ασύρματη επικοινωνία. Δεν έχει πρόσφατη τεχνολογία. Όχι. Δεν πειράζει, δεν στη μαθώ. Πατάς φρένο πρώτα απ' όλα. Πατάω φρένο. Το αριστερό στο πόδι δεν έχει συμπλέχτη. Βάλει το τρέμα αριστερά. Πατάς μία αυτό. Μπράβο, το αφήνει. Πιάνει το λευγέ και τον πα αριστερά και κάτω. Μπράβο. Κατέβα το χειρόφυλλο. Είσαι τι. Δεν πάει όμως. Δεν πειράζει γιατί είναι ηλεκτρικό. Δεν ακούς μηχανή να δουλεύει. Πάμε, πάτε το γκάζι. Εντάξει. Δεν ακούγεται τίποτα. Είσαι μόνο με ρεύμα. Πω. Σε έχω στην πρίζα. Μπορείς να πάθεις και ηλεκτροπληξία όμως. Όχι πουλάκι μου. Το Toyota Auris. Υβριδικό. Τα αυτοκίνητα στη ζωή σου τι ρόλο παίζουν? Τα έχω για να μετακινούμε. Τελεία. Και διαλέγω αυτοκίνητα σαν να ψωνίζω φούστες. Ποιο μου αρέσει? Κάποιο το διάλεξες βλέποντάς το, περνώντας από κάποια αντιπροσωπεία. Δεν ήξερες ότι ανοίγει. Ναι. Και εξεπλάγησες το έπαιρνα στο τηλέφωνο. Ναι. Ότι είναι και κάμπριο. Τα ερωτεύω με τα αυτοκίνητα. Λέω, αυτό είναι πολύ όμορφο. Δεν μου είπες υβριδικό. Τι είναι το υβριδικό? Μπράβο. Α. Και καταρχάς το Toyota. Ξέρω ότι έχει και ένα πιο μικρό από αυτό. Το Prius. Ναι. Με τελείως διαφορετικό σχήμα. Είναι ο προπομπός αυτής της τεχνολογίας. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που καίει βενζίνη και ένα ηλεκτρικό κινητήρα. Μάλιστα. Από αυτά τα δύο συνεργάζονται. Μπορεί να λειτουργεί το αυτοκίνητο για 2 χιλιόμετρα με 50 χιλιόμετρα ταχύτητα μόνο με το ρεύμα. Και από εκεί και πέρα δουλεύει και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, ναι, και ο ηλεκτροκινητήρας. Έχεις πολύ περιορισμένους θορύβους από ό,τι βλέπεις. Τίποτα δεν ακούγεται. 1800 κυβικά και αποδίδει 98 ύπους. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, 80 ο ηλεκτροκινητήρας, όμως δεν πάει εθιστικά. Θεωρείται, από την ίδια το Toyota ανακοινώνεται, ότι αποδίδει 136 άλογα. Το δικό σου πώς έχει? Δεν είναι άμαξη, είναι αυτοκίνητο. Τώρα, σε τι διαφοροποιείται το υβριδικό Auris από τα απλά? Καταρχάς, το Toyota διάλεξε το μπλε χρώμα για τα υβριδικά της μοντέλα και όχι το πράσινο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, δεξιά και αριστερά στα δύο φτερά έχει τη λέξη Hybrid. Το σήμα της Toyota, τόσο εμπρός όσο και πίσω, έχει ένα μπλε κύκλο. Και παράλληλα, το κάτω μέρος του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα είναι βαμμένο με ανθρακή γυαλιστερό χρώμα. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι το Toyota έχει πουλήσει 4 εκατομμύρια υβριδικά αυτοκίνητα. Και λίγο παραπάνω ίσως. Μπροστά λοιπόν έχουμε το τοποθετημένο τον ηλεκτροκινητήρα μαζί με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες κάτω από τα καθίσματα των πίσω επιβατών. Μάλιστα. Έτσι, η κίνηση μεταδίδεται στους προσινούς τροχούς, φρενάρει με δισκόφρενα, αν το έχεις ακούσει. Το δισκόφρενο. Τα άλλα αυτοκίνητα με τι φρενάρουν? Και αυτά με τσιγό. Άρα. Εντάξει. Να σου πω. Είναι αυτά λέει που αλλάζουν πιο συχνά οι γυναίκες. Με αυτό το πράγμα κουμπάει στο τακάκι και τρίβεται και το χαλάει. Άρα το φρένο είναι όπου πρέπει. Όχι συνέχεια το πόδι πάνω στο φρένο. Δεν έχει κάτι. Τρέξω λιγάκι. Όσο σου θέλει. Αυτό λοιπόν είναι σχεδιασμένο στο σχεδιαστήριο τη Toyota στη Γαλλία για να έχει ακριβώς ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είναι η δεύτερη γενιά Auris. Δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη. Και σχεδιαστικά και σαν χώρους και σαν. Οτιδήποτε και σαν τεχνολογία είναι εξελιγμένο. 30 χιλιοστά μακρύτερο, κατά 50 χιλιοστά χαμηλότερο, άρα έχουμε καλύτερη αεροδυναμική και αυτό βοηθάει και στη χαμηλότερη κατανάλωση. Μάλιστα. Μου πες ηλεκτρικό κινητήρα, στην πρίζα πότε το βάζουμε? Καλά σου το είπα εγώ, αλλά στην πρίζα δεν μπαίνει. Αντλεί από τον κινητήρα. Υπάρχει μια ολόκληρη τεχνολογία που θα σε τρελάω πραγματικά να την αναλύσω.
Διότι την ώρα που αφήνεις το πόδι από τον γκάζι ή φρενάρεις, αυτή η αδράνεια της επιβράδυνσης μετατρέπεται σε ηλεκτρικό φορτίο που πάει και αποθηκεύεται στην μπαταρία. Και ένα τέτοιο αυτοκίνητο πόσο έχει? Αυτό το αυτοκίνητο έχει 22.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι που λένε. Το βρίσκεις χαριτωμένο το λευγεδάκι αυτό σε γυναίκα? Ναι, πλάστιμο. Το περίμενα. Κάνει μικρές κινήσεις, είναι σαν joystick, δηλαδή όπως είναι τα πολεμικά αεροσκάφη. Το βάζεις όπισθεν, το βάζεις να πάει εμπρός. Α, τα πολεμικά αεροσκάφη μου θύμιζε και έλεγα τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Έχεις πετάξει? Πολύ φορές. Πόσα τσί έχεις πιάσει, Τζέννη? Πολλά, πολλά. Την ώρα που σταματάς αυτό μπαίνει μόνο στο πάρκινγκ και πλέον ανάλογα με το πόσο πατάς τον γκάζι το αυτοκίνητο πηγαίνει και σε ανάλογες λειτουργίες. Δηλαδή όπως είπα στην αρχή μόνο το ηλεκτροκινητήρα, μετά συνδυασμό και οι δύο. Από ό,τι βλέπεις στην πλευρά του στροφομέτρου, το οποίο έχει αντικατασταθεί αριστερά στο ταμπλό, υπάρχει ένα αντίστοιχο στρογγυλόργανο, το οποίο η βελόνα περνάει από τρία επίπεδα. Το ένα είναι το charge, δηλαδή ότι φορτίζει, το άλλο είναι το echo, δηλαδή ότι κινούμεθα οικολογικά. Και το power που συνδυάζονται τα πάντα και είναι full δύναμη το αυτοκίνητο επιβεβαιώνεται και από τη βελόνα η οποία γίνεται κόκκινη. Άνετα μεταφέρει 5 άτομα με καλής ποιότητας πλαστικά μέσα και φυσικά είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν άνεση, ασφάλεια, οικονομία στη μετακίνηση. Αυτό νομίζω ότι τώρα πια είναι το νούμερο ένα για να αγοράσεις αυτοκίνητο. Βεβαίως. Δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Γιατί είναι πολύ κάτω από τα 100 γραμμάρια, κυκλοφορείς κάθε μέρα στο δαχτύλιο. Και όσον αφορά τώρα το χώρο αποσκευών, έχει 460 λιτράκια να βάλεις τα πραγματάκια μέσα. Αυτό το αυτοκίνητο ρεζέρβα έχει? Γιατί τα καινούργια άλλα έχουν, αλλά δεν έχουν. Ενημερωμένη σε αυτό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει ρεζέρβα ανάγκη, δηλαδή αυτό το στενό λάστιχο, το οποίο σου επιτρέπει να μετακινηθείς από εκεί που θα σε πιάσει λάστιχο, αλλά με κάποια ταχύτητα περιορισμένη, 80 χιλιόμετρα, ώστε να πας να το επισκευάσεις και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Οι μπαταρίες του πόσα χρόνια αντέχουν? Από την Toyota ανακοινώνεται ότι είναι για 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα. Κάτι που βλέπω και τα τρακάρουν για να δουν πόσο ασφαλή είναι. Να μην το ρίξω που δεν να το δούμε. Το έχουν δοκιμάσει ήδη αυτό. Είναι πεντάστερο. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι το maximum της ασφάλειας που έχει βγάλει η εταιρεία που τα μετράει. Και παράλληλα εφοδιάζεται και με 7 αερόσακους, οπότε σε προστατεύει και στα γόνατα και στο στήθος και πάνω και το συνοδηγό σου, είσαι ασφαλής που το βάζει. Επίσης, ξέρεις πως λέγονται αυτά οι τροχοί? Ζάντες, έτσι? Α, ναι, εντάξει, μέχρι εκεί τα ξέρω. Λοιπόν, αυτό φοράει, πατάει πάνω σε 15 ζάντες με 65 προφίλ, οπότε έχουμε και αρκετά καλύτερη αίσθηση στο τιμόνι. Για το ύψος του πλάστου κανονίζει και την ευαισθησία του τιμονιού. Έχεις άνεση το οδήγημα, διάσεις πολλά χρόνια. Ναι, από 18 χρονών. Μάλιστα. Το πήρες με τη μία το δίπλωμα? Όχι, δεν το πήρα με τη μία, το πήρα με την τρίτη. Πάντως, έχεις κάνει χιλιόμετρα, γιατί... Έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα, μου αρέσει το οδήγημα πολύ. Γενικά η βόλτα με το αυτοκίνητο με ξεκουράζει. Πόσο συγκεντρωμένη στον οδήγηση? Είμαι πολύ συγκεντρωμένη. Και γι' αυτό δεν έχω τρακάρει, δόξα τω Θεώ. Σκέφτομαι όμως και ξεκουράζεται το μυαλό μου. Είναι το εξομολογητήριό μου το αυτοκίνητο. Ναι. Έχει ακούσει τα πάντα μέσα. Χάρουμε, ένα άσχημα, ευχάριστα, δυσάρεστα, αγωνίες. Και από τι θα βάζει ζούνια ασφαλείας πάντα από τη μιλήση στην κουβέντα που έχω? Πάντα, πάντα. Είναι αυτόματη η κίνηση. Από δουλειές τι κάνεις τώρα? Ήμουνα με τη Μαρινέλα στο Μαρινέλα Σνατά τη Βέμπο στο μπάντμιντον στην Αθήνα. Για πες μου, με την κουζίνα ποια είναι η σχέση? Με την κουζίνα πάρα πολύ καλή. Κάνω και αλμυρά και γλυκά. Πες ένα φαΐ, ας πούμε. Το κοτόπουλο, το ρολό με δαμάσκηνα και πορτοκάλι είναι ωραίο. Κινέζικα φτιάχνω. Κοχορέτσι φτιάχνεις? Νομίζω ότι μπορώ να το πιάσω. Μπορώ να το φάω όμως πολύ. Το τσαχίζεις. Ναι, ναι. Κάτι που να έχει ζωή παράξενο? Ήμουνα στην Πατησία με το αυτοκίνητο και ήταν ένα μηχανάκι δίπλα μου και με πείραζε. Και σε ένα περίεργο τέτοιο που έκανε και ήρθε πάνω μου, έχασε τον έλεγχο, γλίστρησε με το μηχανάκι, έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκίνητο, έσπασε το τζάμι και έπεσε κάτω μετά. Βγήκα από το αυτοκίνητο και λιποθύμησα. Μου το δείχνει, τρόμαξε πάρα πολύ. Τρόμαξα πάρα πολύ, δεν είχε πάθει τίποτα. Σου ζητήσει συγγνώμη, εντάξει. Μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά παρόλα αυτά και αυτό είναι κάτι που μετά μου είπαν ότι έκανα το σωστό και πρέπει όλος ο κόσμος να το κάνει αυτό. Τον βούτυξα.
Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Και το πήγα στο νοσοκομείο. Παράξενα ταξίδια έχει κάνει. Ναι, έχω κάνει. Και γενικά μου αρέσει όταν πηγαίνω σε ένα μέρος και στο εξωτερικό να παίρνω ένα αυτοκίνητο για να μπορώ να τα. Να είσαι ανεξάρτητη. Ναι, να είμαι ανεξάρτητη και να το ταξιδέψω λίγο το. Και την πόλη ακόμα. Και μέσα στην πόλη μπορείς να πας σε μέρη με το αυτοκίνητο που με τα πόδια δεν είναι τόσο κοντά. Με το σχολείο πώς ήσουν, ναι. Μέτρια μαθήτρια. Ο έλεγχος μου ήταν δύο διαφορετικών παιδιών. Σε όλα τα φιλολογικά ήμουν πάρα πολύ καλή. Μαθηματικά, φυσικές χημίες. Τραγικά. Ο πρώτος παιδικός έρωτας. Παιδικός έρωτας. Τον ένιωσε πότε έτσι. Ναι. Και τα καλοκαίρια που πηγαίναμε διακοπές πάντα κάποιον αγαπούσα. Από ρόλους τι θα ήθελες να έχεις παίξει, από αυτούς που δεν έχεις παίξει μέχρι τώρα, τι σε εγωιτεύει. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, έχω παίξει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ρόλος που θα ήθελα να... Γενικά δεν ονειρεύομαι πολύ τη δουλειά μου, πιο πολύ ονειρεύομαι τη ζωή μου. Καλό. Η δουλειά μου είναι ένα μέρος της ζωής μου. Σίγουρα. Και δεν είναι όλη μου ζωή. Είναι δημιουργική δουλειά, αυτή είναι η ομορφιά της. Πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερή που κάνω αυτό που αγαπώ, που κάνω επάγγελμα. Τηλεόραση ή θέατρο. Και κινηματογράφο, και τα τρία. Με γοητεύουν και τα τρία. Είναι αλλιώς να παίζεις στην κάμερα και αλλιώς στο θέατρο και να ζωντανός, να εκτείνεις εκείνη την έτσι, μπράβο, ναι. Του κόσμου. Θα μου εξηγήσεις λίγο και τι είναι αυτό εδώ. Αν σταματήσεις θα σου το πω. Λοιπόν, βλέπεις εδώ, σου αναπαριστά πώς είναι τοποθετημένα. Τοποθετημένες μάλλον οι κινητήρες δυνάμεις του αυτοκινήτου. Είναι ηλεκτροκινητή, είναι ο κινητήρας εσωτερικής κάψης, ηλεκτροκινητήρας και οι μπαταρίες κάτω από τα καθίσματα του πίσω επιβατών. Ανάλογα με το πόσο πατάς τον γκάζι, αυτά λέει γίνονται πράσινα, γίνεται κόκκινο. Δηλαδή, αν πατήσεις τέρμα τον γκάζι, αυτό που έχει αντικαταστήσει στο στροφόμετρο το όργανο, η βελόνα γίνεται κόκκινη. Που σημαίνει ότι είσαι με όλη τη δύναμη αλλά και με τη μέγιστη κατανάλωση. Και παράλληλα, όταν αφήνεις το πόδι από τον γκάζι, όλα αυτά τα πράγματα μετατρέπονται από την αδράνεια και από το φρένο, τις θερμικές δυνάμεις όλες γυρίζουν και πηγαίνουν και φορτίζουν μέσα στην μπαταρία. Πάντως, full πράσινη η μπαταρία μας. Άρα οδηγούσες πολύ οικονομικά. Πω, καταπληκτικό. Πρώτο ταξίδι κάναμε, ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, και... ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Κάτι τελευταίο. Έχω κάνει ένα γκάλο. Ναι. Και επειδή ήταν αρκετά σημαντικός ο αριθμός των ανθρώπων που έχω ρωτήσει, έχει βαρύτητα ότι πολλοί άντρες ονειρεύονται. Εμένα. Δεν.